Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ταφταρίδη. Κύριε Ταφταρίδη, σήμερα η ομάδα αυτό που μετράει το ποδόσφαιρο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Χάσαμε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε. Παίρνουμε τις εντυπώσεις, αλλά δεν παίρνουμε το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Η Α κατηγορία είναι μια δύσκολη κατηγορία και κάθε ένα παιχνίδι θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να συνεχίσουμε με περισσότερο πείσμα. Με περισσότερο πείσμα, γιατί μπορεί να γίνουν άλλα παιχνίδια και να έχουμε εμείς 100% επιτυχία σε κάθε φάση και να το πάρουμε το παιχνίδι. Όπως έγινε σήμερα από τον αντίπαλο. Πρέπει να συνεχίσουμε με μεγάλη υπομονή και επιμονή. Μεγάλη υπομονή και πολύ επιμονή. Από εδώ και πέρα μαζέψατε όλους τους ποδοσφαιριστές τώρα στο τέλος του παιχνιδιού και τους είπατε να συνεχίσουμε. Είμαστε σε δύσκολη θέση και όλα αυτά. Ναι, ναι, αυτό είναι η τακτική μας μετά από κάθε αγώνα. Να μαζευόμαστε, αυτό που δίνω συγχαρητήρια στους παίχτες για την προσπάθειά τους, γιατί κάθε παιχνίδι προσπαθούν είτε παίζουν καλά είτε όχι. Και τους είπα ότι στα δύσκολα θέλει μεγάλη υπομονή και επιμονή. Έτσι, στα δύσκολα, γιατί στα εύκολα όλοι είμαστε με τη γλύκα, με τη χαρά και όλα πάνε καλά. Όταν έρχονται τα δύσκολα, εκεί πρέπει να φανείς ότι είσαι δυνατός και να ξεπεράσεις το εμπόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Τολίκο, τον μεγάλο νικητή της σημερινής αναμέτρησης. Δημήτρη, σήμερα όλα καλά για τον Λίλα, έτσι. Αξιοποιήσατε όλες τις ευκαιρίες. Νομίζω ότι αξιοποιήσαμε όλες τις ευκαιρίες. Καταφέραμε από ένα σημείο και μετά να επιβληθούμε. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι παίξαμε έτσι όπως προσωπικά εγώ θέλω και ο κύριος Μεθενίτης. Βέβαια, κάποιες φορές αρκεί να κάνεις τις φάσεις που σου δίνονται να τις κάνεις γκολ. Θεωρώ ότι σήμερα, χωρίς να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, καταφέραμε και επιβληθήκαμε, γιατί ήμασταν αρκετά σοβαροί στο αμυντικό κομμάτι. Η ποιότητα Καραχάλιος Μαστροκώστας μπροστά σήμερα είχε σημασία για το σημερινό παιχνίδι. Ναι, διέκρινα δύο καλούς ποδοσφαιριστές που με προσωπικές ενέργειες σήμερα δώσαν την νίκη στο Βασιλικό. Αυτό μπορεί να το λέτε για την επίθεση, αλλά για μένα προσωπικά το κομμάτι της άμυνας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σήμερα καταφέραμε να κρατήσουμε το 0 μετά από πάρα πολύ καιρό. Και αυτό το καταφέρανε όλα τα παιδιά συνολικά με πάρα πολύ τρέξιμο. Και πρέπει κάποια στιγμή να δίνουμε και λίγο έμφαση στους αφανείς ήρωες του παιχνιδιού, γιατί ασχολούμαστε συνέχεια με τους επιθετικούς, τους καλούς παίκτες, τους κοντρολαρισμένους. Και είναι μερικά παιδιά που τρέχουν και δεν ακούν ποτέ να ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.